Φίλες, φίλοι, καλώς ήρθατε στον επόμενο αρχαγγελικό διαλογισμό. Είναι ο αρχαγγελικός διαλογισμός της καθοδήγησης. Προτού σας εξηγήσω πώς θα τον ακολουθήσετε, να σας πω ένα-δύο πράγματα, ότι μπορείτε να συνδυάσετε αρχαγγελικούς διαλογισμούς και άλλους διαλογισμούς με τα τσάκρας που έχω κάνει, δεν υπάρχει θέμα. Αν τώρα διαπιστώσετε ότι είναι βαρύ για εσάς ή δύσκολο, μπορείτε να σταματήσετε έναν από τους δύο. Ο συγκεκριμένος τώρα αρχαγγελικός διαλογισμός της καθοδήγησης είναι και αυτός κρατάει διάρκεια 30 ημέρες. Για άλλους ανθρώπους θα δούνε σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους άμεσα, μέσα σε λίγες μέρες ή μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Εξαρτάται πάντα από το προσωπικό σχέδιο του καθενός της ζωής που έχει. Ο αρχαγγελικός διαλογισμός της καθοδήγησης είναι σε μια δύσκολη στιγμή όπου περνάμε όλοι μας όταν χρειαζόμαστε ένα φως, μια καθοδήγηση, μια πηξίδα, μια κατεύθυνση. Πολλές φορές για να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ή εμπόδια ζητάμε από φίλους, φίλες ή και ειδικούς ακόμα στήριξη και καθοδήγηση. Πολλές φορές χρειάζεται να αναζητήσουμε λοιπόν καθοδήγηση από άλλες ανώτερες μη τρισδιάστατες δυνάμεις όπου έχουμε ανάγκη να διευρύνουμε τους ορίζοντες και να δούμε την ευρύτερη εικόνα. Ο φύλακας άγγελός μας συνδέει με τον ανώτερο εαυτό μας όπου όλα εκεί γίνονται κατανοητά και για εμάς μετά είναι πιο εύκολο στην δική μας εδώ πραγματικότητα να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι μας συμβαίνει. Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις όπου δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε σε ανθρώπους και χρειαζόμαστε μία στιγμή με τον εαυτό μας, μόνοι μας, με τον ανώτερο εαυτό μας, που είναι η ανώτερη οκτάβα όπου συνδεόμαστε πνευματικά, για να μας καθοδηγήσει. Ο συγκεκριμένος λοιπόν διαλογισμός και αυτός κρατάει για 30 μέρες. Αν χάσετε κάποιες μέρες δεν είναι κακό, είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό. Επίσης, κατά τη διάρκεια του διαλογισμού θα σας έρχονται σίγουρα σκέψεις ρουτίνας, πράγματα τα οποία κάνεις στην καθημερινότητα, προβληματισμοί, δυσκολίες, άνθρωποι, καταστάσεις. Προσπαθήστε να αφήσετε αυτές τις σκέψεις, αυτές τις σκεπτομορφές να φύγουν, να ξεθοριάσουν. Αφήσετε χωρίς να τους δώσετε περισσότερη ενέργεια. Προσπαθήστε το και όσο το καταφέρετε. Και μπείτε μετά μέσα, συγκεντρωθείτε στην έννοια του διαλογισμού και στην επαφή με το δικό σας προσωπικό φύλακα άγγελο. Ο διαλογισμός κρατάει περίπου 10 λεπτά και θα υπάρχει συγκεκριμένη μουσική. Θα υπάρξει δηλαδή επίσης και μία από μένα σημείωση όταν είναι να ξεκινήσει. Μπορείτε βέβαια να κάνετε και το εξής, την ώρα που θα λέω την καθοδήγηση, αν θέλετε, αντί για τη μουσική, να ακούτε τη φωνή μου και να παίρνετε από εκεί κατευθύνσεις, ό,τι βολεύει τον καθένα. Διαδικασία. Τι να κάνετε. Καθίστε σε μία σταθερή στάση διαλογισμού και χαλαρώστε. Καλό θα είναι να είστε αναπαυτικά καθισμένοι σε κάποια πολυθρόνα, σε κάποια καρέκλα, η οποία η πλάτη θα είναι κατά κάποιο τρόπο ίσια ή τουλάχιστον να μην σας πονάει, να μην σας δημιουργεί πρόβλημα. Καλό θα είναι να μην είστε ξαπλωμένοι, παρόλα αυτά αν το επιθυμείτε και υπάρχει και ανάγκη, μπορείτε να το κάνετε. Κλείστε τα μάτια και πάρτε μερικές βαθιές ανάσες που θα φτάσουν κάτω-κάτω μέχρι το στομάχι σας. Και αφήστε μετά με εκπνοή, αλλά όμως η εκπνοή να διαρκεί πολύ περισσότερο από την εισπνοή. Δηλαδή θα εκπνέετε αργά και σταθερά και με μία μικρή διάρκεια. Αφού το κάνετε αυτό, εστιάστε στο τσάκρα της κορυφής, δηλαδή στην κορυφή του κεφαλιού. Φέρτε εκεί τη συγκέντρωσή σας, φέρτε εκεί τη σκέψη σας, συνδεθείτε με εκείνο το σημείο. Και νιώστε όχι τηλεπαθητικά, νιώστε μέσα σας, όλο το είναι, την επικοινωνία με τον ανώτερο εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ποιος και τι είναι ο ανώτερος εαυτός. Θα νιώσετε κάποια ενεργειακά φαινόμενα, τα οποία είναι η επικοινωνία σας με το υψηλότερο κέντρο, να το πούμε, της ψυχής σας. Ζητήστε από τον ανώτερο αυτό, ζητήστε μέσα σας, πραγματικά ζητήστε, να στείλει μία φωτεινή σφαίρα που θα σας περιβάλλει και θα σας προστατέψει κατά τη διάρκεια αυτής της καθοδήγησης. Η σφαίρα αυτή μπορεί να είναι οποιοδήποτε χρώματος, το χρώμα που αγαπάτε εσείς. Σημειώστε τώρα το εξής,
ότι το χρώμα το οποίο θα οραματιστείτε ή το χρώμα το οποίο θα δημιουργηθεί και από μόνο του πολλές φορές είναι αυτό το χρώμα το οποίο χρειάζεστε εσείς περισσότερο να φέρετε ισορροπία και ίαση στη ζωή σας. Είναι ένα σημαντικό χρώμα, σημειώστε το για να μπορέσετε μετά να κάνετε κάποιον διαλογισμό με τα ενεργειακά κέντρα τσάκρας. Στη συνέχεια, επικαλεστείτε τον φύλακα άγγελό σας και ζητήστε πνευματική καθοδήγηση. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. Επικαλεστείτε τον φύλακα άγγελό σας, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ποιος είναι το όνομά του, εσείς επικαλεστείτε τον και ζητήστε πνευματική καθοδήγηση. Οραματιστείτε τώρα τον εαυτό σας καθισμένο απέναντι από μία κενή καρέκλα, όπου θα καλέσετε το φύλακα άγγελό σας να καθίσει εκεί. Απέναντι σας δηλαδή υπάρχει μία κενή καρέκλα, όπως θέλετε να τη φανταστείτε, με χρώματα, με σχήματα, όπως εσείς θέλετε, αλλά απέναντι όμως θα οραματιστείτε ότι έρχεται να καθίσει ο φύλακας άγγελό σας. Μόλις αντιληφθείτε ότι σχηματίζεται μπροστά σας ένα λαμπερό φως, το οποίο σας λούζει, σας δίνει αγάπη, σας δίνει αγκαλιά, σας δίνει ζεστασιά, σας δίνει στήριξη, συναισθήματα αγάπης δηλαδή, τότε είναι εκεί για εσάς, ο άγγελός σας. Δείτε το να μεγαλώνει αυτό το φως, δείτε να μεγαλώνει αυτό το λαμπερό φως, μέχρι να πάρει και μορφή ενός αγγέλου. Οραματιστείτε το. Νιώστε τώρα την εσπλαχνία και την αγάπη που εκπέμπει ο άγγελός σας, ανοίξτε την καρδιά σας σε αυτόν και αφήστε τον εαυτό σας να του πει νοέρα τα προβλήματα και τις ανησυχίες. Πείτε τα όλα. Μην κρατήσετε τίποτα μέσα στην καρδιά σας. Εκφράστε τα. Να είστε δεκτικοί σε κάθε πληροφορία, συμβολισμό, μήνυμα που προέρχεται από τον άγγελό σας, αλλά και πρόθυμοι να εφαρμόσετε ό,τι όμως σας προτείνει. Όταν είστε έτοιμοι, αφήστε τον εαυτό σας σιγά σιγά να ξεθοριάζει αυτό το φως, να μικραίνει, ο άγγελος να φεύγει, να αδειάζει αυτή η καρέκλα, να αδειάζει η θέση της καρέκλας, να αδειάζει και αυτή η καρέκλα. Νιώθετε λοιπόν ότι το φως έχει μικρύνει πια, ο φύλακας άγγελος έχει πάει για την αποστολή του, για εσάς, και όταν είστε έτοιμοι, αφήστε τον εαυτό σας να επανέλθει στην καθημερινή συνειδητή πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα όμως, γίνεται παρατηρητές φαινομένων, γεγονότων, καταστάσεων που μπορεί να είναι κάποια ξαφνικά γεγονότα, ξαφνικά μπορεί να έρθουν άνθρωποι να σας καλέσουν, καταστάσεις μπορεί να αρχίσουν να αλλάζουν, αλήθειες τις οποίες ενώ πιστεύατε ότι είχαν γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τελικά γίνονται με έναν άλλο τρόπο. Επιτρέψτε όμως το θαύμα στη ζωή σας, το θαύμα που εσείς θα επιτελέσετε μέσα από την ενέργεια του προσωπικού σας αγγέλου. Σας εύχομαι, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, χαρούμενες διαδρομές, να είστε πάντα καλά, να είστε υγιείς, να προσέχετε. Μετά από αυτό το μήνυμα ακολουθεί η μουσική.
Mm-hmm.